Για να πάμε στην Σύνοδο Σύνταξης και τη Γεωργία Γαρατζιώτη, για να μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Ναι, Γεωργία. Συνεχίζεται λοιπόν η ενίσχυση της Ανατολικής Πτέρυγας της Συμμαχίας μέσω και της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα το πρωί υπάρχει κινητικότητα στο λιμάνι της πόλης, καθώς αγγλικό μεταγωγικό πλοίο, το Heartland Point, κατέπλεψε σήμερα νωρίς το πρωί, συγκεκριμένα στις 8.30 το πρωί, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα στην οθόνη μας, για να ξεφορτώσει εφόδια και αμυντικό υλικό που έχει προορισμό τη Βουλγαρία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως μαθαίνω, αναμένεται να καταπλέψει και το γιγαντιαίο αμερικανικό οχηματαγωγό πλοίο Liberty Passion. Θα το δούμε και αυτό σε λίγο στα πλάνα μας. Ενώ και τις επόμενες εβδομάδες προγραμματίζεται η άφιξη και άλλων αμερικανικών μεταγωγικών πλοίων που θα μεταφέρουν και αυτά αμυντικό υλικό για τον ίδιο σκοπό. Δηλαδή θα έχουν προορισμό συμμαχικές χώρες της Ανατολικής Πτέρυγας για την ενίσχυσή τους έναντι της ρωσικής επιθετικότητας. Να σας θυμίσω ότι πριν μερικούς μήνες, το Δεκέμβριο, ο αρχηγός Γεϊθάου, στρατηγός Φλόρος, είχε χαρακτηρίσει την Αλεξανδρούπολη ως εισούδα του Βορρά. Το Δεκέμβριο, τότε στη μεγάλη μετακίνηση στρατηγικού υλικού των Αμερικανικών δυνάμεων. Μόνο λίγους μήνες μετά, βλέπουμε στην πράξη το στρατηγικό ρόλο του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης ως περιφερειακού κόμβου μεταφορών για αποστολές πλέον μεγάλης κλίμακας. Καθώς παίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή για τη μετακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού των ατοϊκών δυνάμεων απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, όπως ακούσαμε και χθες τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιάννη Στόλτεμπεργκ, να τονίζει.